Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε και να πούμε έτσι και το θερμό ευχαριστώ μας στον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη, αντιστράτηγο της ελληνικής αστυνομίας και πρόεδρο του Ινστιτούτου Διεθνούς Κυβερνοασφάλειας. Βρίσκεται στο πνευματικό κέντρο Καλωσών, εκεί που σε λίγη ώρα ξεκινάει μια πολύ σημαντική ομιλία με τίτλο «Διαδικτυακές διαδρομές υψηλού κινδύνου, κανόνες συμπεριφοράς, μύθοι και πραγματικότητας». Μαζί του βρίσκεται και ο καλός συνάδελφος, ο Λευτέρης ο Κουμαντάκης. Καλησπέρα και στους δύο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σφακιανάκη. Καλησπέρα για από μένα. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά απόψε που είμαι στην Κρήτη, στην πατρίδα μου, στο Ηράκλειο. Και πάνω απ' όλα είναι τιμή και χαρά γιατί είμαι σε ένα πνευματικό κέντρο που έχει έρθει κόσμος πάρα πολύ. Και πάνω απ' όλα μέσα από εκεί θα δώσουμε το φως, θα μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση στους κατοίκους και στους ανθρώπους που θα μας ακούσουν. Πάντως, Νικολέτα, για να σου μεταφέρω έτσι για το ρεπορτάζ, για το σφιγμό, έτσι λίγο πριν ξεκινήσει. Πολλοί κόσμος βρίσκεται μπρος και πίσω από την κάμερα. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διάλεξη που θα πραγματοποιήσει ο κύριος Σφακιανάκης σε πολύ λίγο από τώρα, αναφορικά με το διαδίκτυο και την επικινδυνότητά του μέσα από τη χρήση του. Αναμένεται σε λίγο τουλάχιστον 7 σχολεία της ευρύτερης περιοχής εδώ γύρω από τα Καλέσα, από το Γάζι και από άλλα χωριά να παρευρεθούν στην εκδήλωση, mm-hmm. έχουν δεχθεί πρόσκληση και αναμένεται τουλάχιστον 200 με 250 παιδιά να βρίσκονται σε πολύ λίγο σε αυτήν εδώ την αίθουσα για να ακούσουν τον κύριο Σφακιανάκη. Πόσο σημαντικός αριθμός. Και κύριε Σφακιανάκη, η αλήθεια είναι ότι έχετε διατελέσει για χρόνια επικεφαλής στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Γνωρίζετε το ηλεκτρονικό έγκλημα καλύτερα από τον καθένα, θα τολμήσω να πω. Και η δικιά σας ομιλία και τοποθέτηση στα παιδιά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σας έχω ανακούσει να λέτε στο παρελθόν ότι όταν δίνουμε ακόμα και το email μας, δίνουμε το κλειδί του σπιτιού μας. Αυτό πόσο μεγάλη σημασία έχει και για ένα παιδί? Έχει μεγάλη σημασία γιατί μέσα εδώ θα μιλήσουμε για την ασφάλεια. Μιλάμε για την κυβερνοασφάλεια, θα μιλήσουμε για το πόσο ένα παιδί πρέπει να είναι στο διαδίκτυο, πόσες ώρες πρέπει να αφιερώνει τη μέρα για παιχνίδι. Μήπως το παιχνίδι από βή μπούμεραγκ εις βάρος του παιδιού μας, άμα συνεχίζει ώρες ατελείωτες. Τι είναι ο εθισμός, ποια είναι τα φαινόμενα της εποχής, τι είναι το bullying, τι είναι το cyberbullying, ποιες είναι οι διαφορές τους, πώς κινδυνεύουν τα παιδιά μας μέσα από το διαδίκτυο να πέσουν στη μελαγχολία και στην κατάθλιψη, πόσα παιδιά αυτή τη στιγμή είναι αθισμένα στη χώρα μας, πόσες είναι οι κλινικές απεξάρτησης τώρα που μιλάμε στη χώρα μας για παιδιά τα οποία έχουν εθιστεί στο διαδίκτυο, τι είναι ο ιντερνετισμός και τι είναι ο αλκοολισμός. Ξέρετε, και διαφορές όταν αυτών. Ακούμε εθισμό στο διαδίκτυο, σήμερα. Όταν μιλάμε για εθισμό στο διαδίκτυο, πάει το μυαλό μας κάπου στην Κίνα, σε κάτι μακρινό τελείως. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αφορά και εμάς. Δυστυχώς αφορά εμάς, είναι μία νέα μάστιγα. Ο ιντερνετισμός, άρα ο εθισμός, είναι κλινική διαταραχή, ψυχική κλινική διαταραχή, με αποτέλεσμα άνθρωποι να υποφέρουν και να είναι σε νοσοκομεία και κλινικές. Θα δείξουμε πώς γίνεται η απεξάρτηση στην Κίνα μέσα σε κλειστά στρατόπεδα. Είναι εκατομμύρια παιδιά θυσμένα, άρα έχουν κλινική διαταραχή, ψυχική. Και Ευρώπη και Αμερική αυτή τη στιγμή εξετάζουν το φαινόμενο αυτό ως μια ψυχικά κλινική διαταραχή. Είναι ένα φαινόμενο δύσκολο, το έχουμε δίπλα μας, τα παιδιά μας κινδυνεύουν και πρέπει και εμείς να ενημερωθούμε για τη σωστή χρήση του διαδικτύου. Εδώ απόψε εμείς δεν ήρθαμε για να δαιμονοποιήσουμε το διαδίκτυο, εδώ εμείς απόψε ήρθαμε για να διδάξουμε το διαδίκτυο μέσα από μια βιωματική επικοινωνία. Εγώ αυτή τη στιγμή την εκδήλωση αυτή και την επικοινωνία που δέχομαι τον κόσμο θα είναι μεταφορά βιωμάτων που ζω καθημερινά. Μπορεί από την αστυνομία να έχω φύγει πριν 18 μήνες, όμως εγώ ζω καθημερινά νέα φαινόμενα μέσα από το Ινστιτούτο που είμαι επικεφαλής. Γιατί ο κόσμος απευθύνεται και στο Ινστιτούτο. Άρα όλα αυτά τα θέματα είναι πρώτης γραμμής, τα βλέπουμε καθημερινά και πάνω απ' όλα ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι το διαδίκτυο είναι φως. Ήρθαμε εδώ λοιπόν εμείς απόψε στο Καλέσι για να φέρουμε το φως, να μάθει ο κόσμος πώς θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Και σας το ξαναεπαναλαμβάνω, δεν ήρθαμε να το δαιμονοποιήσουμε. Κύριε Σφακιανάκη, επειδή σας παρακολουθούμε τακτικότατα, είστε το πλέον έτσι έμπιστο άτομο, έτσι ώστε να δώσετε κάποιες συμβουλές και στους νέους, αλλά και στους οικογενειάρχες και στους ενήλικες, για το σωστό
τρόπο που θα χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο. Ωστόσο, πλησιάζουν Χριστούγεννα, πλησιάζουν γιορτινές ημέρες. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι είναι μία από τις πιο επικίνδυνες περιόδους για τους κινδύνους, οι οποίοι αυξάνονται την περίοδο των εορτών. Έτσι είναι. Στις εορτές, θα ξέρετε κάτι. Στις εορτές, οι γονείς ήθιστε να αφήνουν ελεύθερα τα παιδιά τους 15 μέρες και, άμα εννοούμε ελεύθερα παιδιά, να είναι κάθε μέρα, όλη μέρα στο διαδίκτυο. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο όταν το παιδί κάνει αλόγιστη χρήση των μέσων μέσα από το διαδίκτυο, γιατί εκεί είναι μεγάλη παγίδα. Το παιδί εθίζεται, δεν κοιμάται τα βράδια, πετάγεται στον ύπνο του και πάνω απ' όλα τι. Όταν έρθει η μέρα του σχολείου, δυστυχώς το παιδί μας έχει εθιστεί. Έχουμε πολλές περιπτώσεις με παιδιά τα οποία έχουν εθιστεί την περίοδο των εορτών και των διακοπών του καλοκαιριού. Είναι περισσότερο σημαντικό, Λευτέρη, και συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι περισσότερο σημαντικό, κύριε Σφακιανάκη, νομίζω, να ξέρουμε πλέον πού είναι τα παιδιά μας στο διαδίκτυο παρά πού είναι βόλτα στη γειτονιά. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Γιατί είναι πολύ εύκολο να ξέρουμε ότι τα παιδιά μας είναι στο πάρκο, την ώρα που μπορεί να είναι στο δωμάτιό του και να είναι οπουδήποτε και να έχει ανοίξει την πόρτα του, έτσι μεταφορικά το μεταφέρω, σε οποιονδήποτε. Θα ξέρετε κάτι. Ότι εμείς είμαστε ενάντια στο να παρκάρεις το παιδί σου στο διαδίκτυο. Mm-hmm, mm-hmm. Επειδή το παιδί σου δεν μιλάει και το παρκάρεις σε ένα site στο διαδίκτυο, αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε ότι τα παιδιά μας τους κάνουμε σωστή χρήση στο ίντερνετ και πάνω απ' όλα τα οθούμε να πάνε στο παιχνίδι. Οθούμε τις ελεύθερες ώρες να τις μοιράζονται με παιχνίδι και παράλληλα με τους γονείς τους πάνω σε δράση. Στο διαδίκτυο mm-hmm. είναι μία με μία μισή ώρα το πολύ καθημερινά. Ναι. Για παιχνίδι. Πάνω από μια μισή ώρα χάνουμε τον έλεγχο και σιγά σιγά χάνουμε και το παιδί μας. Είναι ξεκάθαρο. Εγώ, Νικολέτα, αν με επιτρέψεις, ήθελα να κάνω και μια ερώτηση στον κύριο Σφαγιανάκη, γιατί τον βλέπουμε ότι έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα. Να το τονίσουμε αυτό. Μιλάει με γονείς, με παιδιά, mm-hmm. γίνονται διάφορες εκδηλώσεις μέσα στα σχολεία. Από ό,τι μαθαίνουμε, γύρω στα 200-300.000 παιδιά έχουν ακούσει πολλές από τις συμβουλές σας μέσα από την περιοδία εντός εισαγωγικών, την οποία πραγματοποιείται σε όλη τη χώρα και στη σχολεία. Ωστόσο, δεν είναι και μια δουλειά που θα έπρεπε να γίνεται από το κράτος, η οποία δεν γίνεται. Εγώ δεν μπορώ να πω τι πρέπει να κάνει το κράτος. Το κράτος έχει τους ανθρώπους του, έχει τους υπουργούς του και ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα κάνει. Ετοιμάζεται ένα βιβλιαράκι για την Google που θα μπορούσε οποιοδήποτε να διαβάσει μέσα κάποιες συμβουλές. Πώς να πλοηγηθεί σωστά. Εγώ θα σας πω κάτι το οποίο το λέμε αποκλειστικά απόψε στο κανάλι σας. Η Google έχει βγάλει ένα βιβλίο. Το βιβλίο αυτό αφορά το διαδίκτυο. Τι είπα να πει αυτό, ότι η Google είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο η οποία ασχολείται με το διαδίκτυο. Άρα είναι οι πρώτοι οι οποίοι έχουν άποψη και οι πρώτοι που έχει καταγράψει τι πρέπει να διδαχτούν τα παιδιά στο σχολείο. Αυτό λοιπόν το βιβλίο η Google το δίνει δωρεάν για να εφαρμοστεί πιλωτικά στη χώρα μας σε σχολεία, με αποτέλεσμα τα παιδιά μας να διδάσκονται το ίντερνετ. Γιατί άλλο πληροφορική και άλλο mm-hmm. διαδίκτυο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, εμείς το Ινστιτούτο μας μαζί με την Google έχουμε υποβάλει έτοιμα στον κύριο Υπουργό Παιδείας, στον κύριο Γαβρόγλου, να μας δεχτεί, να το αναπτύξουμε. Τι είναι το βιβλίο αυτό, το οποίο διδάσκεται και σε άλλες χώρες του κόσμου, να το βάλουμε πιλωτικά στα σχολεία μας και στη συνέχεια η Google δωρεάν θα δώσει το βιβλίο αυτό σε όλη την Ελλάδα Πόσο για όλα τα παιδιά. Σημαντική η το είδηση έχει δεχτεί, η οποία έχει γίνει μας δεκτό δίνεται. Το αίτημα. Δεν ξέρω ακόμα, δεν μας έχει απαντήσει mm-hmm. ακόμα. Αυτό το δεν έχετε απάντηση εδώ και πόσο καιρό. Απάντηση δεν έχουμε. Πιστεύουμε όμως ότι ο κύριος Υπουργός θα μας mm-hmm. απαντήσει. Αυτό mm-hmm. πιστεύω. Περιμένουμε λοιπόν την απάντηση, την άμεση απάντηση, γιατί καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η πρωτοβουλία. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο η γνώση και το να γνωρίζουμε με τι έχουμε να κάνουμε μπορεί να βοηθήσει. Όχι η άγνοια. Και σίγουρα όταν μιλάμε για παιδιά. Όταν θα ξέρετε κάτι. Ναι. Θα ξέρετε κάτι. Όταν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας το 96% των παιδιών ασχολείται καθημερινά με το διαδίκτυο, το οποίο mm. είναι φως, είναι τεχνολογία, mm. είναι ό,τι χειρότερο, το διαδίκτυο αυτό, τα παιδιά mm-hmm. να το μαθαίνουν εμπειρικά, εμείς να τους προσφέρουμε ένα βιβλίο γνώσης από την Google, η οποία είναι αυτή η οποία έφερε το διαδίκτυο στο σπίτι μας, και εμείς αυτή τη στιγμή να το περιμένουμε αυτό. Και να το περιμένουμε, να περιμένουμε την απάντηση άρα, από το καταλαβαίνετε, Υπουργείο. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι το βιβλίο αυτή τη στιγμή αυτό θα mm. πρέπει να διδαχτεί. Ήδη διδάσκεται σε πολλές χώρες του κόσμου. Άρα πιστεύω με τη δύναμη του Θεού το 2019 τα παιδιά μας θα αρχίσουν να διδάσκονται σιγά σιγά το βιβλίο αυτό. Έτσι. Πιστεύω να γίνει δεχτό το έτοιμο. Εμείς θα περιμένουμε την απάντηση του Υπουργείου. Όμως, επειδή γνωρίζω ότι σε πολύ λίγη ώρα θα ξεκινήσει και η ομιλία και δεν θέλω να σας καθυστερώ άλλο, κύριε Σφακιανάκη, όμως δεν μπορώ να μην σας θέσω μία ερώτηση, μιας, όπως είπα και στην αρχή, ήσασταν χρόνια στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και ξέρετε ότι την άλλη εβδομάδα ξεκινάει εδώ η εκδίκαση της μεγαλύτερης υπόθεσης απαγωγής που έχει γίνει ποτέ.
Πλέον έχει ολοκληρωθεί λοιπόν αυτή η υπόθεση και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, γιατί φαντάζομαι ότι περιμένει να το δει, να το ακούσει και ο κόσμος, πώς η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος συνέβαλε σε αυτό, πώς μπόρεσε, αν θέλετε, να λύσει τα χέρια της αστυνομίας, το να μιλάμε σήμερα σε μια εξιχνίαση, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γυρίσει μετά από 6 μήνες στο σπίτι του ζωντανός. Εγώ θα ξέρετε κάτι, ότι επειδή όλα αυτά είναι σε δικαστήριο, είναι δικαστικές υποθέσεις και είναι μυστική όλη αυτή η διαδικασία, εγώ δεν μπορώ πριν γίνει το δικαστήριο να πω πράγματα για την υπόθεση αυτή στον αέρα. Υπάρχει το απόρριτο. Γενικότερα όμως το κομμάτι των απαγωγών, αν θέλετε να το θέσουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Ότι στο κομμάτι το διαδίκτυο δυστυχώς όταν δεν προσέξεις, επειδή είχε γίνει και άλλη μια απαγωγή στη χώρα μας πάλι με μια κοπέλα, η κοπέλα αυτή τι έκανε, έκανε check-in τα διαστήματα που πήγαινε. Πήγαινε σε μπαρ το βράδυ, έκανε check-in μέσα στο τάδε μπαράκι. Έτσι λοιπόν η απαγωγή της την πήραν από το τελευταίο check-in που έκανε στο Facebook και έγινε απαγωγή. Και στο δικαστήριο όταν έγινε, είπε ο απαγωγέας ότι εγώ την βρήκα από το check-in που έκανε μέσα στο διαδίκτυο. Αυτό... Άρα προσοχή στο διαδίκτυο, γιατί όλοι χρησιμοποιούν τα δίκτυα και οι απαγωγείς χρησιμοποιούν πολύ καλά το χειρισμό αυτών των δικτύων και των κοινωνικών δικτύων. Ναι, ξεκάθαρο. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σφακιανάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ευχαριστώ ήσασταν πολύ και εγώ μαζί μας. Λευτέρη Κουμαντάκη, ευχαριστούμε και εσένα. Λοιπόν, να φτάσει ό,τι έχει να κάνει τώρα με το κομμάτι του διαδικτύου. Ο κύριος Φεκιανάκης είναι ένας άνθρωπος το οποίο αξίζει όλο τον ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Γνωρίζει, νομίζω, καλύτερα από τον καθένα τι γίνεται στο διαδίκτυο. Και κρατήστε αυτό που είπε, ότι δεν το δαιμονοποιούμε το διαδίκτυο, δεν το αφορίζουμε. Λέμε ότι είναι καλό. Όμως, αρκεί να ξέρουμε και να είμαστε προσεκτικοί και εμείς και τα παιδιά μας.